Γι' αυτό και ωραίο. Να φτιάξω. Γεια σας, είμαι η Χριστίνα Δραγκανά και αυτό είναι ένα ακόμη τουρλού σκέψεις και γεύσεις. Και αυτή τη φορά είμαι εδώ στη Βαρβάκιο με τον... Γεράσιμο Μονταλβάνο. Ωραία, γιατί εγώ με τα ονόματα δεν είμαι καλή. Βέβαια, και στον καπετάν Παναγή, τίποτα Χριστίνα. Καπετάν Παναγή, τέλειο. Και ήρθαμε να πούμε εδώ κάποια πραγματάκια για τα ψάρια. Έχω πολλές απορίες. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, να σε βοηθήσουμε να μην τις έχεις πλέον. Μπορεί να ακουστούν λίγο χαζές. Περνάω εδώ από τη Βαρβάκη και λόγω δουλειάς και βλέπω κάποια ψάρια που δεν τα ξέρω. Να, για παράδειγμα, ένα ψάρι βλέπετε ζακέτα. Κοίταξα, και εμείς όταν ξεκινήσαμε, πολλά ήταν τα ψάρια που δεν τα ξέραμε. Με τον καιρό τα μαθαίνεις. Η ζακέτα λοιπόν είναι ένα είδος γλώσσας. Συνήθως ψαρεύεται με παραγάδι όταν είναι η εποχή του περίπου το χειμώνα. Δηλαδή, ζακέτες θα βρεις περίπου Νοέμβρη, Δεκέμβρη μέχρι Μάρτιο. Από εκεί και πέρα δεν θα τις βρεις τόσο συχνά. Είναι ένα ψαράκι λοιπόν το οποίο τρώγεται τηγανιτό. Είναι πολύ ωραίο γλύκισμα. Με βουτυράκι στο τηγάνι. Με βούτυρο. Απίστευτο. Οπότε δικαιολογημένα λέγεται ζακέτα γιατί είναι τους μήνες που κάνει κρύο. Έτσι. Το τρως αυτό και ζεσταίνεσαι, δεν είναι. Comfort food. Έτσι είναι. Έτσι. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι για το γόνο καλαμαράκι. Να με ρωτήσεις ό,τι θες. Τι απορία. Τι εποχή επιτρέπεται να το ψαρέψεις. Καμία. Γιατί τα βρίσκουμε. Ο γόνος το καλαμαράκι. Ναι. Πωλείται από ένα μέγεθος και πάνω. Α. Ο γόνος λοιπόν απαγορεύεται να ψαρευτεί όπως και πολλά ψάρια. Τα οποία είναι μικρά, απαγορεύονται να ψαρευτούν. Δηλαδή κάτι λιθρινάκια, κάτι μπαλαδάκια, αυτά τα οποία είναι από κάποια διάμετρο και κάτω, απαγορεύεται να ψαρευτούν, διότι πρέπει να μεγαλώσουν για να μην δημιουργούμε πρόβλημα στη θάλασσα και γενικότερα στη θαλάσσια ζωή. Ο γόνος λοιπόν, όταν πιάνεται και αν πιάνεται, επειδή στο μαζικό ψάρεμα υπάρχει ενδεχόμενο να πιαστεί αυτό, συνήθως ή γίνεται κατεψυγμένος ή ξαναγίνεται δόλωμα. Καλό είναι να μην φτάνει στα χέρια μας, να μην εμπορεύεται, να μην το εκμεταλλευόμαστε για εμπόριο και κάνουμε ζημιά στη θάλασσα. Τα έχουμε γράψει και στο κείμενο. Μου είπες πώς καταλαβαίνουμε ότι ένα ψάρι είναι φρέσκο. Έχω ακούσει ότι κάποιοι βάφουν τα βράνχια κόκκινα. Ισχύει. Ισχύει. Τα έχω δει κι εγώ. Τελεία. Έτσι, το έχω δει κι εγώ. Ναι, είναι ένας από τους τρόπους. Κοιτάξτε, κάθε δουλειά λοιπόν έχει τα μυστικά της. Όπως ας πούμε και εμείς πολλές φορές για να αποκτήσει πάλι το ψάρι τη γυαλάδα του, όπως είχαμε πει και στο κείμενο, ότι κάποιο ψάρι μπορεί να έχει ακουμπήσει λίγο πάγος, να είναι καιρό, όχι καιρό. Σήμερα ας πούμε μένα τα ψάρια τα έχω βγάλει στον πάγκο, είναι από το πρωί ας πούμε εδώ πέρα πάνω στον πάγκο, έχουν εκτεθεί σε αέρα, σε χέρια, σε τον αυτό. Μπορεί να μην είναι η γυαλάδα του ίδια. Οπότε λοιπόν, τι κάνουμε λοιπόν, σε ένα κουβά με νερό και πάγο, το ξαναπερνάμε το ψάρι, ξανασφίγγει, αποκτάει πάλι τη γυαλάδα του και ξανάρχεται στην αρχική του μορφή. Χωρίς να κοροϊδεύουμε κάποιον, ξαναφέρνουμε το ψάρι το φρέσκο στην αρχική του μορφή. Αυτό που λες τώρα εσύ με το να βάφουν τα βράχια είναι λίγο παγαπώντιδες αυτοί που το κάνουν. Το κάνουν όμως. Παίρνουν λοιπόν κάποιο ψάρι το οποίο έχει κόκκινο πορφυρό αίμα. Συνήθως είναι ο κολλιός, το σκουμπρί, κάποιο τόνο, το οποίο έχουν κόκκινο και πολύ αίμα. Και να παίρνουν από αυτό και βάφουν τα σπάραχνα. Σπάραχνα τα λένε. Σπάραχνα βράχια τα. Okay. Εγώ ξεστινόμιζα ότι έχουν μανό. Πώς έχουμε εμείς για το ημιμόνιο μου εδώ που μένει. Και καλαμάζουν πάνω. Αυτό νόμιζα ότι είναι. Όχι, δεν είναι. Αλλά εντάξει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Μπορεί να το έχουν κάνει και με παντζάρια. Θέλω να μου πεις το πιο άθλιο παζάρι που σου έχουν κάνει ποτέ. Το πιο εξευτελιστικό. Κάτι δεν ξέρω. Είναι πάρα πολλά. Είναι καθημερινό. Θέλω να μου πεις. Δεν θυμάσαι κανένα. Τι να σου πω. Είναι το ίδιο κομμάτι σε διάφορε ημερομηνίε. Δηλαδή, α πούμε τώρα για παράδειγμα, εμεί πουλάμε 6,5 ευρώ εδώ πέρα τσιγκούρε. Ναι. Θα έρθει άνθρωπο να μου πει με 3 ευρώ να πάρω. Τι να του πω. Και εσύ τι του λε. Του λέω, άμα την έπαιρνα, του λέω τέτοια τιμή και στο 3 ευρώ κονόμαγα κιόλα, αυτή τη στιγμή του λέω δεν μιλάγαμε. Πόσα χρόνια έχει που είσαι εδώ. Φέτο κλείνουμε τον 5ο μα χρόνο σαν μαγαζάτορε εδώ πέρα. 5 χρόνια, ωραία. Οπότε έχει δει διάφορα. Είναι ένα περιβάλλον που φαντάζομαι το αγαπά για να είσαι εδώ. Είναι ένα περιβάλλον, γενικότερα μα αρέσουν λίγο τα περιβάλλον, εμένα και το αδερφού μου. Που έχουμε το μαγαζί. Ένα περιβάλλον το οποίο μας αρέσει να υπάρχει αλληλεπίδραση. Εδώ πέρα υπάρχει μονίμως κόσμος, μονίμως βαβούρα. Είμαστε κι εμείς λίγο αυτής της ράτσας. Δεν μας αρέσει λοιπόν λίγο ησυχία. Δεν θέλουμε την ησυχία μας. Θέλουμε να υπάρχει μονίμως έτσι φασαρία, φωνή. Πάρε δώσε. Εμπόριο. Το εμπόριο. Είμαστε έμποροι. Έμπορας με ησυχία δεν κάνει δουλειά. Σωστά. Ωραία. Και με αυτό το επάγγελμα έχουμε αυτή την προκατάληψη για τα ψάρια ότι μυρίζουν. Λες, δεν τη γυναίκα σου την ήξερες πριν να ανοίξεις. Όχι.
Να το. Ήξερε τι θα πάρει. Ωραία. Mm. Πώς αντιμετώπισε λοιπόν. Δίνομαι έξω από το σπίτι. Αλήθεια. Ναι, ναι. Πού? Στην εξώπορτα. Ρούχα, παπούτσια έξω και κατευθείαν για μπάνιο.